Αν κάποιο προσπαθεί να ενημερωθεί από το Ιντερνετ για την υγιεινή διατροφή, θα βρει τι περισσότερε ασυμφωνίε στο ζήτημα τη χολιστερήνη. Για παράδειγμα, κανένα μεσία τη διατροφή δεν πιστεύει ότι είναι καλό να έχει κάποιο ζάχαρο 300. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που ουρλιάζουν στα μέσα κοινωνική δικτύωση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να έχει κάποιο κακή χολυστερίνη, LDL δηλαδή 300. Από την άλλη, υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι τα φάρμακα για τη χολυστερίνη πρέπει να χορηγούνται σε όλους μας μετά τα 30, γιατί έχουν πολλά ωφέλη να προσφέρουν. Πάμε λίγο να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Τι είναι η χολυστερίνη? Η χολυστερίνη είναι από τα πιο σημαντικά μόρια που υπάρχει στο σώμα μας. Είναι τόσο αναγκαία για την υγεία μας, που όλα τα κύτταρα μπορούν να συνθέσουν όσοι έχουν ανάγκη και ακόμα περισσότεροι. Τι είναι το LDL και το HDL? Η χολυστερίνη, καθώς είναι λιποδιαλυτή ουσία, διαλύεται δηλαδή στα λίπη και στα έλαια, δεν μπορεί να διαλυθεί στο νερό. Αυτό σημαίνει ότι αν βάλουμε μια σταγόνα χολυστερίνη σε ένα ποτήρι νερό, δεν θα διαλυθεί. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη μεταφορά της μέσα στο σώμα. Η λύση για τη μεταφορά της χολυστερίνης και των υπολείπων λιπηδίων του σώματος είναι κάποια σύμπλοκα λιπηδίων και πρωτεϊνών που ονομάζονται λιποπρωτεΐνες. Υπάρχουν πάρα πολλές λιποπρωτεΐνες, αλλά από όλε αυτές έχουμε μελετήσει επαρκώς μόνο τρεις. Την LDL, την HDL και την λιποπρωτεΐνη α. Από τις μελέτες που έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες, έχουμε καταλήξει ότι για την καλύτερη υγεία των αγίων της καρδιάς και του κεφάλου, είναι σημαντικό οι λιποπρωτεΐνες LDL και LPA να είναι χαμηλά, ενώ για την HDL γενικά θέλουμε να είναι προς τα πάνω, χωρίς να έχουμε ξεκαθαρίσει ακριβώς που θέλουμε να βρίσκεται. Περισσότερο γι' αυτό θα πούμε σε λίγο. Σε τι επίπεδα πρέπει να είναι η LDL? Οι κατευθυντήρες οδηγίες απαιτούν σε άτομα που δεν έχουν παράγοντες κινδύνου της καρδιάς, όπως κάπνισμα, υπέρταση, διαβήτη κτλ, να φροντίζουν το LDL τους να είναι κάτω από 115. Αν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου της καρδιάς, τότε το LDL πρέπει να είναι ακόμα πιο χαμηλά. Για παράδειγμα, αν υπάρχει ένα παράγοντα κινδύνου, παράδειγμα του χάρη κάμνισμα, τότε ο στόχο πρέπει να είναι το 100. Ενώ αν υπάρχουν περισσότερε παράγοντε κινδύνου, τότε μπορεί ο στόχο μα να είναι το 70 ή ακόμα και το 55. Μπορεί το HDL να επιτρέψει να έχουμε περισσότερο LDL. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Έχω ακούσει κάποιους ασθενείς μου να μου λένε ότι δεν πειράζει να έχει κάποιος LDL-160 αν το HDL του είναι 80 γιατί η αναλογία τους με κάποιο τρόπο τους προφυλάσσει. Σύμφωνα με τις κατευθυντήρες οδηγίες δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας το HDL στην επιλογή αντιμετώπισης του LDL. Πώς μπορεί να μειωθεί το LDL... Σύμφωνα με τις κατευθυντήρες οδηγίες, αν το LDL δεν είναι πολύ αυξημένο, τότε προσπαθούμε με διατροφή και άσκηση. Αν αυτό δεν αρκεί για να πετύχουμε τους στόχους μας, τότε προσθέτουμε κάποιο από τα διαθέσιμα φάρμακα. Δυστυχώς, οι περισσότεροι συνάδελφοι γιατροί απλοποιούν υπερβολικά τις οδηγίες και επιδούν κατευθείαν στα φάρμακα χωρίς να προτείνουν διατροφή και άσκηση. Ή όταν προτείνουν διατροφή και άσκηση, οι οδηγίες τους είναι ασαφείς και ανεφάρμοστες, όπως «κόψε τα λύπη» ή «κόψε τα γλυκά» και τέτοια που δεν είναι πραγματικές ιατρικές οδηγίες. Όποιος έχει πρόβλημα με τη χολυστερίνη και θέλει να το αντιμετωπίσει με διατροφή, τότε με χαρά μπορώ να τον βοηθήσω στο ιατρείο μου. Απευθυνθείτε σε μένα για να σας βοηθήσω διατροφικά να μειώσετε τη χολυστερίνη σας και ενδεχομένως να αποφύγετε τα φάρμακα. Αν το HDL μου είναι αυξημένο, δεν έχω προστασία όπως είπα και νωρίτερα, το HDL είναι λίγο μυστήριο. Πριν μερικά χρόνια ανακαλύφθηκε ένα φάρμακο που ανέβαζε σημαντικά το HDL. Ο ιατρικό κόσμο ήταν ενθουσιασμένο γιατί πιστέψαμε ότι βρήκαμε το φάρμακο που προστατεύει ακόμα περισσότερο την καρδιά. Δυστυχώ, όταν έγιναν οι σχετικέ ιατρικέ μελέτε, είδαμε κάτι απρόσμενο. Ενώ το φάρμακο ανέβαζε με συνέπεια το HDL, ταυτόχρονα είχαμε αύξηση στα εφράγματα και στα εγκεφαλικά. Η συμβουλή μου είναι να μην σπαταλάτε πολύ χρόνο με το HDL. Μην το χρησιμοποιείτε σαν δικαιολογία για να ανεχτείτε υψηλό LDL. Αν το LDL είναι αυξημένο, τότε πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε κάτι για να μειωθεί. Σωστή διατροφή, άσκηση και αν αυτά δεν αρκούν και φάρμακα. Δεν παίζει ρόλο ο αθυρωματικός δείκτης οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες έχουν ξεκαθαρίσει ότι όλοι οι δείκτες που κατά καιρού έχουν προταθεί δεν έχουν ισχυρή προγνωστική αξία και προτείνει στους γιατρούς να ασχοληθούν μόνο με το LDL και τη σωστή μείωσή του. Η χολυστερίνη παραμένει ο σημαντικότερος αναστρέψιμος παράγοντας για την υγεία της καρδιάς. Για καλή μας τύχη μπορεί να τροποποιηθεί με σωστή διατροφή, συστηματική άσκηση και αλλαγή του τρόπου ζωής προς το καλύτερο. Αλλά ακόμα και αν αυτά γίνουν σωστά και δεν είναι εφικτό η χολυστερίνη να πάει εκεί που πρέπει, υπάρχει και η δυνατότητα της φαρμακευτικής αγωγής. Αυτά όμως πρέπει να τα σκεφτόμαστε πολύ πριν μας βρει το κακό. Δεν πρέπει δηλαδή να αρχίζουμε να φροντίζουμε την υγεία μας όταν είναι πολύ αργά. Για να είστε καλά μετά τα 50 πρέπει να αρχίσετε να φροντίζετε την υγεία σας μετά τα 30. Γιατί μετά τα 50 μπορεί να είναι πολύ αργά. Κάτι που μπορεί να επηρεάζει σημαντικά τη χολυστερίνη είναι ο καφέ. Κάποιοι καφέδε ανεβάζουν τη χολυστερίνη, ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Πατώντα το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, θα δείτε ποιοι καφέδε ανεβάζουν τη χολυστερίνη και πώ μπορείτε να προστατεύσετε την υγεία τη καρδιά σα επιλέγοντα τον κατάλληλο καφέ. Θυμίζω ότι πατώντα το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντα το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σα ευχαριστώ.